τώρα που έχεις μοιηθεί, τελειώνοντας, τώρα που έχεις μοιηθεί σε αυτό το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, με τις φανέλες, με τα μεμοραμπίλια, με τις κάρτες. Εκπληκτικό μέρος. Ήσουν συλλέκτης μικρός, δηλαδή τα χαρτάκια αυτά που μαζεύαμε, ή γραμματόσημα, ή οτιδήποτε. Είχες καμιά τέτοια τρέλα? Όχι, δεν είχα τέτοια τρέλα. Όχι, πραγματικά όχι. Και ξέρεις, προσπαθώ να. Ούτε κάποιον φίλο, κατάλαβες, που να μάζευε, έτσι, να είναι μανιώδης, έτσι, συλλέκτης. Πραγματικά όχι. Αλλά φαντάζομαι όμως, βλέποντας όλα αυτά εδώ πέρα, ξέρεις, τις φανέλες, τις κάρτες, ξέρεις, και όλα αυτά, φαντάζομαι για έναν συλλέκτη. Ξέρεις, αυτό πράγμα. Είναι το δάχτυλο στο βάζο με τη μαρμελάδα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ποια τέτοια κάρτα θα ήθελες να έχεις? Από παίχτη παλιό, λες τώρα. Θα πάρω το. Συγγνώμη τώρα, γιατί είμαστε και φίλοι. Το Λάρι Μπέρτ. Ναι. Αν και δεν είναι κάτι πρωτότυπο, κατάλαβα. Όχι, εγώ έκανα. Αλλά και είναι και φανέλα. Ναι. Αλλά εντάξει, σου λέω, είναι. Εγώ θεωρούσα, να σου πω την αλήθεια, από τότε. Θέλω να πω, από μικρός, όταν μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί ένας με το σωματότυπο που είχε. Ναι, εντάξει, δεν ήταν. Δηλαδή λευκός, άσχημος, ξέρεις. Κυλίτσα, σε κάνει πλάκα. Θέλω να σου πω, ο τύπος, λες, εντάξει, ο Τζόρνταν ήταν ο αθλητής. Ναι, ο Μάτζικ ήταν 2-8 και με το playmaker. Αυτό, ή ξέρω εγώ, ποιοι. Αλλά ο τύπος έτσι να κάνει, ξέρεις, αυτό το πράγμα που έκανε τότε, ήταν απίστευτο, ας πούμε. Και το. Επειδή οι πιο κερδοφόρες, για να το πω έτσι, αλλά εδώ παίζει ρόλο και η μαντεψιά στην φιλοσοφία της κάρτας, είναι τον ρούκης που μπορεί κάποιος να προβλέψει, χαϊδεύοντας τη γυάλινη σφαίρα του σε 2-3 χρόνια, ο Ντόντσιτς ή ο Γιάννης ή ο οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να εκτιναχθεί. Είχες ποτέ εικόνα παίκτη, ναι, σε αυτή τη λογική, που τον είδες πολύ πιτσιρικά, και θα μπορούσες να σκεφτείς ότι θα κάνει μπουμ? Ναι. Αν μιλήσουμε πρόσφατα, με τα δικά μας τα παιδιά, τους Ευρωπαίους εννοώ, εντάξει, το φαινόμενο Γιόκιτς, ας πούμε, κανένας το περίμενε, πιστεύω. Το ίδιο και με το Γιάννη. Δηλαδή, με το Γιάννη, ο Γιάννης είχε τα χαρακτηριστικά για να μπει στο NBA. Αλλά αυτό το πράγμα, το είχαμε και στην εκπομπή σου, ξέρεις, όταν είχαμε ξαναμιλήσει, με ρώτησε ειλικρινά. Όσοι με έχουν ρωτήσει, δεν μπορώ να πω ψέματα. Όχι, ναι, περίμενα, γίνει MVP 2 φορές, θα πάρει πρωτάθλημα με το Milwaukee ή ούτω καθεξής. Έχεις δίκιο, γιατί ο Ντόντιτς είναι πιο προβλέψιμος. Γιατί το λέω πιο προβλέψιμος? Είναι πιο απρόβλεπτος από όλο το παιχνίδι του. Γιατί σου δίνει την αίσθηση ότι δεν τους βλέπει τους άλλους. Όχι. Δηλαδή, παίζει για πλάκα. Αυτός έχει το χαρακτήρα, ένα διαφορετικό χαρακτήρα, αυτό που λες. Ξέρεις, αυτή της έπαρσης, ξέρεις. Όπως λες και εσύ, αυτό πολύ. Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Δεν με νοιάζει. Αλλά πήγε στο NBA όντας πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ και πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα. Αυτό μάμα ρωτήσει ένα Αμερικάνο. Δηλαδή ο Γιάννης πήγε από την Α2 και ο Γιώκης πήγε. Ναι. Από το Σόμπορ και από τη Μέγκα. Και με τον Νοβίτσκι το ίδιο πράγμα. Και με τον Νοβίτσκι επίση. Αλλά ξέρεις, θέλω να σου πω τώρα, αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι πάντα. Ξέρεις, έχεις τον Ντόντσιτς και στην ίδια φουρνιά, στην ίδια χρονιά που είναι αυτός, ο Γιάνγκ. Ποια άλλη ήταν? Ναι, ο Έιτον και αυτά. Ο Μπάκλεϊ. Δηλαδή, το τι κουβάλαγε αυτός στο backpack που πήγε εκεί πέρα με τα άλλα τα παιδιά που παίζανε απλά, ξέρεις, στο κολεγιακό, είναι μια τεράστια διαφορά. Τελευταία ερώτηση. Ξαφνικά κλείνουν τα φώτα. Είτε γιατί τα κλείνει ο Περικλής, είτε γιατί γίνεται διακοπή ρεύματος και ηλεκτροδότησης. Και έχεις ένα φακό, το φακό του κινητού σου. Και είσαι μόνος σε αυτό το χώρο. Τι θα έκλεβες? Ας πούμε εδώ, στο περιβάλλον μας, γύρω-γύρω. Μάλλον, να σου πω κάτι, ξέρεις, υπάρχουν αυτές οι φανέλες, ας πούμε, του Τζόρνταν από το σχολείο. Του North Carolina. Ναι. Ναι. Αυτή νομίζω θα έπαιρνα. Αυτή. Άμα μ' άφηνες αυτό το χώρο εδώ, γιατί είναι πολύ ελκυστικό το υπόλοιπο, θα ήταν πολύ δύσκολο. Και πόση ώρα θα μ' άφηνες κιόλας, ξέρεις. Πάρε το φακό, αλλά αν μου λέγεις σε 5 λεπτά ή σε 1 ώρα θα ήταν δύσκολο. Αλλά από αυτό εδώ που θεωρώ, ναι, πιστεύω ότι αυτή του Τζόρνταν είναι. Το Carolina Blue. Το Carolina Blue. Ακριβώς.